το Σπάρταθλο και έχει άψογες διοργανώσεις. Όταν γίνονται εδώ αγώνες βλέπουμε μία οργάνωση. Όπως οργάνωση είδαμε σήμερα σε μια εκδήλωση που βραβεύσατε παράγοντες, ανθρώπους που έχουν προσφέρει στον τόπο ως χορηγοί γης για να γίνονται και να αθλούνται οι άνθρωποι. Και όπως λέγανε οι αρχαίοι μονπρόμονοι, πόλη χωρίς στάδιο και θέατρο είναι άτιμη πόλη. Είμαι πολύ χαρούμενη κάθε φορά που έρχομαι στη Σπάρτη. Είναι ένας χώρος ιδιαίτερα αγαπητός σε μένα, γιατί εδώ κάνω και το διδακτορικό μου. Δεν έρχομαι συχνά λόγω υποχρεώσεων, αλλά όποτε μπορώ έρχομαι για λίγες ώρες και φεύγω. Πείτε μας λίγο πώς έχετε ασχοληθεί προσωπικά με τον αθλητισμό. Πώς ξεκίνησα? Ναι, ξεκίνησα με ενόργανη στα 5 μου. Στα 10 ξεκίνησα στίβο. Μέχρι τα 20 έκανα πρωταθλητισμό, είμαι πρωταθλήτρια Ελλάδος και Βαλκανιονίκη στο μήκος. Είχα το πανελλήνιο ρεκόρ τριπλούν στο κλειστό στίβο. Μετά τελείωσα τη γυμναστική ακαδημία και ακολούθησα τη δημοσιογραφία, όπου σπούδασα δημοσιογραφία. Γενικά ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο που ασχολείστε πιο συγκεκριμένα στο κρατικό κανάλι, το βλέπετε σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο πλέον? Νομίζω ότι το φετινό πρωτάθλημα είναι ένα από τα καλύτερα που έχουμε ζήσει, και αυτό γιατί υπήρχε άγχος μέχρι σχεδόν το τέλος, και για εκείνο που θα πάρει, για την ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά και για εκείνες που θα υποβιβαστούν. Ακόμα και τώρα, στην τελευταία αγωνιστική θα κριθεί ποια από τις Ξάνθη ή Λεβαδιακό θα ακολουθήσουν Πας Γιάννινα και Πανθρακικό. Ο Παναθηναϊκός πήρε δίκαια το πρωτάθλημα? Ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα που έπαιζε σταθερά καλό ποδόσφαιρο σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ήταν μια ομάδα που κατάφερε να πάρει παιχνίδια που έχανε χωρίς λόγο τις άλλες χρονιές, με Ηρακλή Εργοτέλη. Έχασε βέβαια τα ντέρμπι, αλλά εκεί που πονούσε ιδιαίτερα αυτό το κατάφερε. Και ήταν νομίζω μια άξια πήρα αυτό το πρωτάθλημα, απέναντι σε ένα όμως Ολυμπιακό που είχε πάρα πολλά προβλήματα. Κύριε Μποροβίλο, εχθές ο Αστέρας οριστικοποίησε την παραμονή του. Πράγματι, ο Αστέρας χθες με τη νίκη του επί του Άρη θα είναι και για τέταρτη συνεχή χρονιά στα σαλόνια της Super League, όντας εκπρόσωπος του αρκαδικού ποδοσφαίρου αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Εξάλλου είναι ένα όραμά μας ο Αστέρας και με τον Καλλικράτη να εκπροσωπεί την ευρύτερη περιοχή. Μια και είστε ο αντιπρόεδρος της Super League, το φετινό πρωτάθλημα πώς το είδατε? Πιστεύω ότι ήταν ένα καλό πρωτάθλημα, ανταγωνιστικό. Απόδειξε ότι λίγες αγωνιστικές πριν δεν ξέραμε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή την τελευταία αγωνιστική, δεν ξέρουμε ποιος ομάδα θα είναι η τρίτη που θα υποβιβαστεί. Πιστεύω ότι ο θεσμός των play-off βοηθάει για να γίνει ένα ανταγωνιστικό και καλό πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε ποια ομάδα θα είναι η δεύτερη που θα πάει στο θεσμό του Champions League και θα πάνε στην UEFA. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό για το πρωτάθλημα και δίνει κίνητρο σε όλες τις ομάδες να έχουν συμμετοχή μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Βλέψεις της επόμενης περίοδου για τον Αστέρα? Ο Αστέρας θέλουμε να καθιερωθεί σαν μια ομάδα που θα έχει συνεχή συμμετοχή στα σαλόνια του Super League. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να μπουσουλήσει για να περπατήσει. Έτσι και η ομάδα του Αστέρα πρέπει πρώτα να καθιερωθεί και μετά να κοιτάξει πιο ψηλά. Αυτή τη στιγμή κοιτάζουμε να κάνουμε μια ομάδα η οποία θα μπορεί να στέκεται με αξιώσει Super League και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Πολίτη, να σας καλωσορίσουμε για μία ακόμη φορά στη Σπάρτη, στον ομό μας γενικότερα. Καθώς τα τελευταία χρόνια επισκέπτεστε συχνά για διάφορους λόγους. Απόψε σας βρίσκουμε στην εκδήλωση του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Σπαρτιατών. Δεν το περίμενα ότι θα βρω εδώ μια εκδήλωση η οποία είναι μαζική, με διάφορους ανθρώπους, αθλητικούς, πολιτικούς, οι οποίοι πράγματι έχουν τεράστια συμμετοχή και αυτό δείχνει το ενδιαφέρον της πόλης για διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις. Νομίζω ότι η παρουσία μου εδώ ήταν περισσότερο συμβολική, αλλά πήρα μηνύματα ότι η περιφέρεια θέλει τέτοιες εκδηλώσεις, θέλει τέτοια ενδιαφέροντα να τονώνουν το ενδιαφέρον και να προσελκύουν όσο μπορούν νέα παιδιά στο αθλητικό. Τα τελευταία χρόνια πώς βλέπετε το επίπεδο του μπάσκετ? Εντάξει, το μπάσκετ μας έχει δώσει πολλές χαρές και θα μας δώσει, γιατί πιστεύω ότι έχει βάσεις. Ήδη και έχει βάσεις. Όταν έχεις βάσεις και δουλεύεις στην υποδομή,
δεν έχεις κίνδυνο. Κάποτε θα έρθει και η καλή φουνιά η οποία θα σου δώσει το αποτέλεσμα. Τώρα έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία πιστεύουμε τώρα στο παγκόσμιο να πάμε στο μετάλλια. Αλλά επειδή είμαι και στα τμήματα υποδομής, βλέπω ότι από πίσω έχουμε πάλι καινούργια παιδιά, καινούργιους αθλητές, οι οποίοι πράγματι θα πάρουν τη σκυτάλη. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά για όλα όσα έχετε προσφέρει και να σας ευχηθούμε και καλή διαμονή. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Κύριε Τεροβίτσα, να σας καλωσορίσουμε στη Σπάρτη. Ως πρόεδρος της ΚΕΔ, δώσατε το παρόν σε μια όμορφη εκδήλωση απόψε του αθλητικού οργανισμού του Δήμου Σπαρτιατών. Ναι, με μεγάλη χαρά δέχτηκα την πρόσκληση από το αθλητικό οργανισμό της πόλης της Σπάρτης να είμαι εδώ παρόν. Ήταν μια όμορφη πολύ εκδήλωση σε στατιά και τιμήθηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι πρόσφεραν στο παρελθόν και θα προσφέρουν και στο μέλλον στον αθλητισμό. Εύχομαι αυτός ο θεσμός να συνεχιστεί, γιατί πραγματικά μέσα από τον αθλητισμό, εκτός από τους ανθρώπους που μπορεί να γνωρίσεις, μπορεί να δεις και πράγματα τα οποία σε συγκινούν και σε άνθρωποι και σε ανεβάζουν και ψυχολογικά και πνευματικά σε ανώτερους κόσμους. Η θέση σας και το έργο σας είναι πολύ ευαίσθητα. Το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας? Πιστεύω ότι γίνεται μια καλή προσπάθεια από πέρυσι που έχουμε αναλάβει. Πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες και αυτό που θέλουμε από τους διαιτητές είναι να μπορούν να είναι προσωπικότητες τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων. Τα παράπονα που ακούμε κάθε χρόνο από τις ομάδες, πιστεύετε ότι θα συνεχιστούν, έχουν γίνει λιγότερα? Πιστεύω ότι φέτος έχουν γίνει λιγότερα, αλλά πιστεύω ότι είναι δικαίωμα στο κάθε ενός να διαμαρτύρεται. Μερικές διαμαρτυρίες είναι δίκαιες, μερικές είναι άδικες, αλλά μην ξεχνάτε ότι και οι διαιτητές άνθρωποι είναι άνθρωποι και καλύτερος διαιτητής είναι αυτός που κάνει τα λιγότερα λάθη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.